Κύριε Λιγερέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και χαίρομαι που τα καταφέραμε. Εγώ να δείτε. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποια είναι η ουσία αυτής της συνάντησης και όχι αυτό το οποίο είδαμε, θα έλεγα, αρκετά σύντομα στα κανάλια. Δεν δόθηκε πάρα πολύ μεγάλη έκταση στην λογοείδηση. Είδαμε να παρουσιάζεται 2-3 λεπτά και περάσαμε σε άλλα θέματα. Ενώ πρόκειται για μια, και το καταλαβαίνει ακόμη και ένα μικρό παιδί, για μια ιστορική συνάντηση. Πείτε μας λίγο, ποια είναι η ουσία της. Ξέρετε, το θέμα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και ελπίζω να μην θεωρείτε ότι σας βάζω στον ίδιο σάκο, το θέμα είναι ότι όταν τα νέα είναι θετικά, δεν γίνεται μεγάλος δώρος. Όταν είναι αρνητικά, γίνεται. Εδώ είναι ένα πολύ θετικό σημείο για την Κύπρο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία θεωρεί ότι παίζει έναν ρόλο πολύ σημαντικό σε σχέση με την Αμερική. Θεωρεί ταυτόχρονα ότι η Κύπρος δεν υπάρχει καν σαν κρατικός φορέας, και τώρα βλέπει ότι ο Τζο Μπάιντεν καλεί τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, σε μια επίσημη συνάντηση, και μάλιστα λίγο πριν τις εκλογές στην Αμερική, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 5 Νοεμβρίου. Καταλαβαίνουμε ότι η Αμερική δίνει μεγάλη έμφαση σε αυτό. Αυτή είναι η πρώτη ουσία. Το άλλο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και πολλούς Ελληνοαμερικανούς και βέβαια και ανθρώπους από την Κύπρο που θα ψηφίσουν, άρα δίνει και ένα στίγμα της συνέχειας. Το πιο σημαντικό για μας, επειδή μιλήσατε για την ουσία, είναι ότι αποκλείει η Αμερική την ιδέα της λύσης του Ερντογκάν με τα δύο κράτη, και αυτό είναι θεμελιακό στοιχείο. Μιλάει κλασικά, αν θέλετε, για τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά αυτό που σίγουρα το προσέξατε, επιμένει ο Τζο Μπάιντεν και γενικότερα η Αμερική στην έννοια της δίκαιης λύσης. Ξέρετε ότι για πολλά χρόνια είχαμε μόνο την έκφραση «βιώσιμη λύση». Το γεγονός ότι βάζουμε και αυτό το χαρακτηριστικό της δικαιοσύνης είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κάτι που προσπαθούσαμε να πετύχουμε για χρόνια, έτσι ώστε η επίλυση του Κυπριακού να μην είναι μόνο βιώσιμη, γιατί αυτό σημαίνει ότι είναι συμβατή και με την σκλαβοσύνη, γιατί ακόμα και τα κατεχόμενα είναι βιώσιμα, αν το πάρουμε με έναν ακραίο τρόπο. Ενώ μια δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντική και είναι και μια επιτυχία για τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Σίγουρα δεν είχε αυτό στην πρωτοβουλία, αλλά το γεγονός ότι έχει αποδοχή από τον Αμερικανό πρόεδρο και γίνεται αυτή η πρόσκληση αυτή την περίοδο, ενώ ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα μεταξύ της Τουρκίας και της Αμερικής, είναι ένα άλλο στίγμα που θέλει να δώσει ο πρόεδρος και βέβαια η κυβέρνησή του, με την έννοια ότι η Κύπρος είναι αξιόπιστη, είναι σημαντική στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, και κατά συνέπεια από τη στιγμή που έχει αρθεί και το εμπάργο του 1987 και βλέπουν πώς παίζει η Κύπρος και με τα θέματα τα στρατηγικά, τα στρατιωτικά και τα ενεργειακά μαζί με την Αμερική, συν τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι παράξενο που αντιπολίτευση στην Τουρκία αυτή πέρασε πάνω από 3 λεπτά για να κατηγορήσει τον Ερντογκάν και τις αποτυχίες του, γιατί πολύ απλά καταλαβαίνουν ότι είναι σημαντικό και δόθηκε ένα στίγμα πολύ θετικό για το Κυπριακό. Τώρα, στη συνάντησή τους ο Μπάιντεν δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος για μια επανενωμένη Κύπρο στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Πολλά δέλτα. Δικαιοσύνη, διζωνική, δικοινοτική. Θέλω να μου εξηγήσετε τι σημαίνει διζωνική και δικοινοτική για να το καταλάβει ο κόσμος. Στην πραγματικότητα τι ακριβώς θα γίνει και αν αυτό είναι δίκαιο στη βάση του ότι ο απλός
άνθρωπος, όταν προσπαθεί να καταλάβει το περιεχόμενο του νοήματος της δικαιοσύνης, σκέπτεται πως δίκαιο θα ήταν απλώς οι Τούρκοι να φύγουν από την Κύπρο και η Κύπρος να ξαναγίνει ελεύθερη και ελληνική. Αυτό είναι το δίκαιο. Τώρα, για ποιο ακριβώς δίκαιο μιλάς? Συμφωνούμε απολύτως, αλλά είδατε ότι μιλάτε για τους Τούρκους. Αυτό αφορά τους έπικους και τον στρατό και σίγουρα είναι αυτό που θέλουμε. Το θέμα είναι ότι για το διζωνικό και το δικοινοτικό αφορά τους Τουρκοκύπριους. Άρα είναι δύο θέματα εντελώς διαφορετικά. Ωραία. Το ξέρω ότι και στην Ελλάδα έχουμε την τάση να μπερδεύουμε τους Τουρκοκύπριους με τους Τούρκους. Οι Τούρκοι έχουν άλλη υπηκότητα, οι έπικοι είναι παράνομοι, οι Τουρκοκύπριοι είναι Κύπριοι πολίτες και μάλιστα έχουν και ταυτότητες κυπριακές, γιατί είναι ελεύθερο το πλαίσιο, γιατί πολύ απλά ήταν εδώ πριν το 1974. Άρα αυτό που έχει σημασία είναι πρώτον να θυμόμαστε ότι ο Biden ξέρει πολύ καλά το κυπριακό, γιατί δεν είναι... φετινός πρόεδρος, το ξέρουμε, είναι πολλοί που τον έχουν κατηγορεί για την ηλικία του, αλλά μάλλον έχουν ξεχάσει και την εμπειρία του για αυτό το θέμα που μας απασχολεί εδώ και 50 χρόνια. Ναι. Άρα ξέρει ακριβώς τι σημαίνει η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, γιατί δεν είναι κάτι που είναι αμερικάνικο, είναι καθαρά των Ηνωμένων Εθνών το θέμα του δικοινοτικού και της... διζωνικής. Ομοσπονδίας. Ναι. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό για να το καταλάβουμε, κύριε Λιγερέ? Επειδή η κομπή σας είναι για τα βάθη, πρέπει να θυμόμαστε ότι αρχικά δεν μιλούσαμε για ζώνες, μιλούσαμε για καντόνια. Και όταν βλέπουμε στις διαπραγματεύσεις που έγιναν τότε το 1974 έως το 1977, προσπαθούσαμε να μιλήσουμε για καντόνια, δηλαδή ξεχωριστές ζώνες που να μείνει σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Μάλιστα. Όταν η εισβολή, και μιλάω τώρα και για τη δεύτερη φάση, χρησιμοποιήσαμε αυτές τις δύο ζώνες, οι οποίες ήταν μια επιδόνηση άλλου στρατηγού το 1963, όταν είχε ζητήσει την λεγόμενη πράσινη γραμμή, να του πούν πού μπορούμε να βάλουμε τους ανθρώπους αν υπάρχει κάτι που είναι σοβαρό μεταξύ τους. Και έχουμε μετά το 1974 μια μετακίνηση από τους Τουρκοκύπριους που βρίσκονται στο βόρειο μέρος και τους Ελληνοκύπριους που βρίσκονται στο νότιο μέρος, ας το εκφράσουμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν επίσημα και μάλιστα άνετα τις περιουσίες τους στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, γιατί το κανονίζει κάθε φορά η Κύπρος χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι για τις περιουσίες που βρίσκονται στα κατεχόμενα για τους Ελληνοκύπριους. Άρα δύο ζώνες, αυτές είναι οι ζώνες και μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα, ναι, με την πληθυσμιακή εμβέλεια, ας το πούμε έτσι. Θυμάστε ότι και το σχέδιο Ανάνη ήθελε να κάνει δύο ζώνες και μάλιστα είχε προτείνει δύο χάρτες, το χάρτη Α και Β. Βέβαια τους απορρίψαμε γιατί και οι δύο δεν είχαν καμία σχέση με την δικαιοσύνη. Για το δικοινοτικό, για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η Κύπρος έχει 5 κοινότητες και όχι 2, παρόλο που η Κύπρος με τη σημαία της δείχνει μόνο 2, δηλαδή την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή. Υπάρχουν όμως και οι Μαρονίτες, υπάρχουν και οι Λατίνοι και οι Αρμένοι. Άρα ουσιαστικά από τότε δίνουμε έμφαση σε αυτές τις δύο κοινότητες, γιατί πολύ απλά οι άλλες τρεις έχουν ενσωματωθεί στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και μπορούν, μάλιστα έχουν αντιπροσώπους στην Βουλή μας, η οποία αποτελείται από 56 βουλευτές, γιατί δεν είναι ολοκληρωμένη εφόσον οι Τουρκοκύπριοι έφυγαν από μόνοι τους από αυτό το πλαίσιο. Άρα όταν μιλάμε λοιπόν για διζωνική και δικοινοτική, είναι σε αυτό το πλαίσιο. Όταν μιλάμε για ομοσπονδία, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει αυτές οι δύο οντότητες να έχουν μία μοναδική εκπροσώπηση, δηλαδή να είναι ένα ενιαίο κράτος, και μην ξεχνάμε ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή έναν ενιαίο τρόπο, με βέβαια εξαίρεση του ευρωπαϊκού κεκτημένου στα κατεχόμενα, εφόσον δεν μπορεί να λειτουργήσει προς το παρόν. Αλλά αυτό που έχει σημασία και έγινε και αυτή η αναφορά στη συνάντηση για την οποία μιλάμε, και έγινε βέβαια και αυτή η αναφορά και από την Κομισιόν,
ότι πρέπει να εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι πέρα του συντάγματος της Κύπρου. Ναι. Ενώ ότι μας βολεύει ακόμα περισσότερο, μιλάω τώρα και για την ελληνική πλευρά αλλά και για την πλευρά της δικαιοσύνης, διότι υπήρχαν μερικά αγκάθια στο, και ακόμα μερικά άλλα υπάρχουν στο Σύνταγμα της Κύπρου, αλλά αναγκάστηκε το Σύνταγμα να τροποποιηθεί μετά το 2004 για να είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως έκανε και αλλαγές βέβαια και το 2008 όταν εντάχθηκε η Κύπρος στην Ευρωζώνη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ζητάμε τώρα από την Τουρκία πράγματα όπου ο πύχης είναι το ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι μια τεράστια δικαίωση και για τον Κρανιδιώτη, ο οποίος έλεγε το Κυπριακό για να λυθεί πρέπει να περάσει από ένα ευρωπαϊκό στάδιο. Mm-hmm. Και γιατί έχει σημασία, γιατί ακόμα και τώρα η Κομισιόν ζητάει, θα μπορούσα να πούμε ακόμα και ρέστα από την Τουρκία, γιατί της επιβάλλει να προσαρμοστεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ενώ θα μπορούσα να πούμε ότι είναι ένα πρόβλημα που είναι από το 1974. Μπορούμε να πούμε ότι η Τουρκία ήταν υποψήφια για ενταξιακή πορεία πριν την Κύπρο και βέβαια πριν την ένταξή της. Κατά συνέπεια είναι λίγο εντός αγωγικών παράξενο, αν θέλετε, για την Τουρκία να τη ζητάμε να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα που υπάρχουν πέρα από τα δικά της όταν ήταν αρχικά υποψήφια. Όμως έγινε επίσημα υποψήφια το 2016 και γι' αυτό είναι νόμιμο να τη ζητάμε να προσαρμοστεί και σε αυτό το επίπεδο. Για όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν από την αντιπολίτευση στην Τουρκία αναφορικά με αυτήν την συνάντηση, ότι δηλαδή αυτή ήταν μια μεγάλη διπλωματική επιτυχία της Κύπρου και της Ελλάδας και μια τεράστια ήττα της Τουρκίας, διότι εμείς παίζουμε σκάκι ενώ εκείνοι παίζουν τάβλη, χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση, είναι αλήθεια, διότι εμείς το πήραμε πολύ ταπεινά όλο αυτό. Και επίσης θέλω να μου πείτε, για να μην σας διακόψω, όταν λέει ο Biden ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε στήριξη μπορούν προς αυτό το στόχο, τι εννοούν όταν λένε στήριξη? Πρώτα απ' όλα αυτό το κάλεσμα είναι ήδη μια στήριξη, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι το περιμέναμε. Τώρα όταν λέτε ότι αναλύουμε αυτά τα δεδομένα με έναν ταπεινό τρόπο, νομίζω ότι είναι πιο πολύ της ιτοπάθειας. Δηλαδή για τους Τούρκους που έχουν δίνουν έμφαση στο γόητρο, θεωρούν ότι είναι αυτοί που πέτυχαν κάτι, μιλάμε μια στρατηγική επιχείρηση που έχει σχέση με την ειρήνη, έτσι ονομάζουν τον Ατίλα. Για τους Τούρκους είναι ένα πρόβλημα, γιατί είναι το γόητρο τους και η αντιπολίτευση πολύ ορθά χτυπάει τον Ερντογκάν, δεν το κάνει μόνο για λόγους αντιπολίτευσης, το βλέπει σε πρακτικό επίπεδο ότι όντως υπάρχει μια διαφορά, γιατί είδατε στις αναφορές που κάνει πετάνε και μια σπόντα σε σχέση με την Χαμάς και την Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι εντάξει, εμείς ας πούμε παρουσιαζόμαστε σαν εκφραστές, ασπίδα, προστάτες από αυτούς τους απαράδεκτους θεσμούς οι οποίοι είναι τρομοκρατικές οργανώσεις. Από την άλλη πλευρά η Κύπρος συνεχίζει την πορεία της, λειτουργεί αξιόπιστα, προσπαθεί να βοηθήσει και για την ανθρωπιστική βοήθεια επί του πρακτέου. Ξέρετε, αυτό χτύπησε πάρα πολύ την Τουρκία και τα κατεχόμενα, γιατί δεν είχαν προβλέψει ότι θα μπορούσε η Ευρώπη να λειτουργήσει με την Κύπρο σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, γιατί όπως ξέρετε η Τουρκία ήθελε να εμφανιστεί ως ο μεγάλος ηγέτης αυτής της υπόθεσης, ο μεγάλος μεσολαβητής, και ξαφνικά έρχεται η Κύπρος να προσφέρει τη βοήθειά της χωρίς καν να θέλει να την επιβάλλει, και έγινε αυτό το πράγμα μια πραγματικότητα η οποία ενόχλησε πάρα πολύ. Άρα η αναφορά που κάνετε για το σκάκι και το τάβλι, υπήρχε ήδη αυτή η αναφορά, δεν είναι κάτι καινούριο. Στην πραγματικότητα κάνουν ένα τσιτάτο, αλλά δεν πειράζει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τους λένε ότι δεν έχουμε ζάρια στο σκάκι, άρα άμα κάνουμε κινήσεις και κάθε φορά προσπαθούμε να πούμε ότι θα είμαστε τυχεροί,
Σας υπενθυμίζω ότι ακόμα και εσείς είπατε ότι νικήσατε μια μορφή αποτυχίας εφόσον τα καταφέραμε. Δεν έχει σχέση με το τάβλι, έχει σχέση όντως με τις συμμαχίες. Η Τουρκία, επειδή θεώρησε τόσες δεκαετίες ότι έχει το πάνω χέρι με την Κύπρο, δεν ανέπτυξε μια ιδιαίτερη στρατηγική, και για να το αποδείξω μπορούμε να έχουμε το εξής στοιχείο, να το αναλύσουμε. Από το 1983 τα κατεχόμενα είναι, υποτίθεται, μια χώρα που είχε αναγνωρίσει η Τουρκία. Είχε πει, είχε προτρέψει άλλες μουσουλμανικές χώρες να κάνουν το ανάλογο, αλλά επειδή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είπε να μην το κάνετε και να μην γίνει από κανέναν, τελικά από το 1983 μέχρι το 2024 δεν έχει γίνει τίποτα το ιδιαίτερο, και είναι μια μεγάλη ήττα για την προσέγγιση της Τουρκίας, την οποία την κουβαλάει σαν βαρύδιο. Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος είχε μια πολύ καλή συμπεριφορά σε επίπεδο στρατηγικής. Ξέρετε, η στρατηγική, ποιος την εφαρμόζει? Την εφαρμόζει κάποιος που ξέρει ότι είναι αδύναμος και πρέπει να χτυπήσει κάποιον πιο δυνατό και δεν μπορεί να το κάνει με τοπικά. Άρα η Κύπρος απέκτησε συμμάχους, έγινε ευρωπαϊκή, μπήκε και στην Ευρωζώνη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό που δεν κατάφερε η Τουρκία, και επειδή είχαμε μιλήσει μαζί και για τους BRICS και τους BRICS Plus και τα λοιπά, θυμάστε ότι η Τουρκία το έχει σαν παράπονο ότι αυτή δεν κατάφερε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάνουν εξεπίτηδες οι άλλοι. Η Κύπρος, παρόλο που είχε πρόσφυγες, που είχε αγνοούμενους και βέβαια πολλούς νεκρούς και εγκλωβισμένος, κατάφερε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να είναι λυμένο το Κυπριακό, πράγμα το οποίο δεν είχε προβλέψει ούτε αυτό η Τουρκία. Θεωρούσε ότι μάλλον θα περιμένουν μια λύση και μετά θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάλι το ίδιο που γίνεται σε επίπεδο ενεργειακό. Μιλάμε τώρα για ενεργειακά ακόμα και στις διαπραγματεύσεις, ενώ δεν έχει λυθεί το Κυπριακό. Ενώ, αν θυμάστε καλά, και είμαι σίγουρος ότι το θυμάστε καλά, η Τουρκία έλεγε αρχικά ότι θα λύσουμε πρώτα το Κυπριακό και μετά θα μιλήσουμε για ενεργειακά, για να μην υπάρχει, αν θέλετε, αυτό το καταλυτικό στοιχείο. Ακόμα και μερικοί πολιτικοί της Κύπρου έλεγαν καλύτερα να το κάνουμε έτσι για να μην έχουμε προβλήματα. Τα έχετε ακούσει και στην Ελλάδα το θέμα με την τύχη Κατάρα σε σχέση με τα ενεργειακά. Εγώ θα σας το πω πιο απλά. Όταν είναι Κατάρα είναι απλώς ότι είσαι ηλίθιος, και όταν είναι τύχη είναι απλώς ότι κατάφερες να αξιοποιήσεις πραγματικά τα πράγματα. Και κάθε φορά που κάνουμε αυτή τη σύγκριση, μιλάμε για την Ιγυρία, μιλάμε για διάξερο πόσες χώρες, αλλά ποτέ δεν μιλάμε για ευρωπαϊκές χώρες σαν την Νορβηγία, που αξιοποιεί το φυσικό αέριο στο έπακρον και είναι από τις πιο πράσινες χώρες της Ευρωπαϊκής, όχι Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Άρα λέω απλώς ότι εδώ φάνηκε, και εδώ είναι το παράδοξο, μπορούμε να πούμε ότι η αντιπολίτευση της Τουρκίας ασχολήθηκε περισσότερο με το θέμα παρά τα δικά μας τα κανάλια, γιατί έχει ένα πάτημα για να χτυπήσει τον Ερντογκάν και να του πει: ωραία όλα αυτά που λες για την Χαμάς και την Χεζμπολάχ. Μην ξεχνάτε επίσης, μικρή παρένθεση, γιατί εγώ το έζησα, ήμουν στην Κύπρο εκείνη την περίοδο, δηλαδή αμέσως μετά, η Χεζμπολάχ είχε πει ότι θα χτυπήσει και την Κύπρο, αν... Ωραία, και δεν έγινε βέβαια απολύτως τίποτα, και μάλλον είναι η Χεζμπολά που χτυπήθηκε. Αλλά λέω απλώς ότι η ασυμμετρία και το ακραίο στοιχείο του Ερντογκάν δεν ήταν ωφέλιμα για το θέμα του Κυπριακού, και αυτό είναι που εντοπίζει και η αντιπολίτευση. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Ερντογκάν πάει και κάνει φόρο τιμής στον Κεμάλ, ενώ από την αρχή ήθελε να τον σβήσει και να μην υπάρχει, να είναι μια παρένθεση, και γι' αυτό μιλούσε για το νέο Οθωμανικό δόγμα. Και αυτό δεν το κατάφερε, και τώρα είναι υποχρεωμένος ξανά να μιλήσει για τον Κεμάλ, γιατί βλέπει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ότι η αντιπολίτευση γίνεται όλο και πιο δυνατή. Άρα υπάρχει μια φθορά της εξουσίας, και στο Κυπριακό, αντί να κερδίσει πόντους μέσω της Μέσης Ανατολής, έχασε πόντους. Και μάλιστα θα είναι ένα πράγμα που θα το πω και στην Κύπρο και στην Εθνική Φρουρά στο τέλος του μήνα, γιατί πολύ απλά είναι κάτι που δεν το προσέξαμε. Γιατί εμείς μπορεί να κερδίζουμε πόντους με έναν τρόπο συσσωρευτικό και να μην είναι τόσο χτυπητό. Μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος να φωνάζει, να λέει τα δικά, αλλά στο τέλος, όταν μετράμε τα αποτελέσματα,
βλέπουμε ότι δεν πέτυχε τίποτα στη Μέση Ανατολή και δεν πέτυχε απολύτως τίποτα ούτε στο Κυπριακό, ενώ υπενθυμίζω ότι δύο φορές τα Ηνωμένα Έθνη έκανε αυτή την πρόταση για τα δύο κράτη και προσπαθεί μάλιστα με έναν πολύ υπουλό τρόπο να το παρουσιάσει σαν να είναι κάτι το ανάλογο με την Παλαιστίνη και το Ισραήλ, που βέβαια δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, και πάλι δεν τα κατάφερε. Άρα όταν έρχεται τώρα ο πρόεδρος της Αμερικής και λέει, γιατί έχει και ένα δεύτερο σκέλος η ερώτηση σας, όταν λέει ότι εμείς θα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, είναι ουσιαστικά βάζει μια ταφόπλακα στην ιδέα των δύο κρατών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί το είπε και η Ελλάδα, το είπε και η Κύπρος. Όταν έρχεται και η Αμερική να πει ακριβώς το ίδιο, είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να πει αυτή είναι η άποψή σας, αυτή είναι η δική μου. Και όταν μιλάμε για το θέμα το έμπρακτο, μην ξεχνάτε ότι η Exxon Mobil είναι ήδη εκεί. Ναι, ναι. Και μην ξεχνάτε επίσης τις συμφωνίες που έχουν κάνει οι Αμερικανοί. Κάθε φορά που πηγαίνουν και βρίσκονται κοντά στην Κύπρο και με τα αεροπλανοφόρα, δεν είναι ποτέ υπέρ της Τουρκίας, είναι ξεκάθαρα υπέρ της Κύπρου, και αυτό είναι μάλιστα συμβατό και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά θα έλεγα και με τους Άγγλους και με τους Γάλλους και με τους Ιταλούς. Και όταν κάνουν έρευνες, κάθε φορά προσφέρουν τη δυνατότητα στην Κύπρο να εκφραστεί ελεύθερα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί όταν μιλάμε πώς να βοηθήσουν έμπρακτα, αυτός είναι ένας έμπρακτος τρόπος που είναι πολύ πιο πρακτικός από το απλώς να λέμε διπλωματικά εμείς θα είμαστε μαζί σας, αλλά κάνετε εσείς τις κινήσεις. Εδώ οι κινήσεις γίνονται από τις δύο πλευρές, και από την Αμερική και από την Κύπρο, και αυτό που έγινε με αυτή τη συνάντηση είναι ένα αποδεικτικό στοιχείο που είναι ένα πολύ καλό μήνυμα για τη συνέχεια, γιατί βέβαια υπάρχουν οι εκλογές, ξέρουμε πώς. Τώρα αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Λιγερέ, ο Τζον Μπάιντεν που είπε όλα αυτά που είπε και που χαρήκαμε όλοι μας με αυτή την έκβαση, θα κάθεται μόλις 4 μέρες σε αυτή την καρέκλα. Μετά από αυτό, μετά από 4 ημέρες, θα καθίσει κάποιος άλλος. Και αυτός ο άλλος είναι σημαντικό να συμφωνεί με τον Τζον Μπάιντεν. Και δεν ξέρουμε ποιος θα καθίσει. Πρώτον, δεν σας αφήσω να πείτε αυτή την ανακρίβεια, γιατί θα καθίσει μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Καλά, σχηματικά το λέω, καταλαβαίνετε. Εγώ το κατάλαβα πολύ καλά, μην το λέτε, γιατί δεν είναι το νόμιμο. Στην πραγματικότητα θα είναι πρόεδρος μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Ωραία. Δεν είναι τυχαίο που έγινε το Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου. Λέω απλώς ότι έχετε δίκιο με την έννοια ότι άμα υπάρξει μια αλλαγή κυβέρνηση, σίγουρα θα είναι μια θέση που δεν θα είναι βολική. Από την άλλη, να ξέρετε, ναι, ότι είναι ένας τρόπος σε κάθε περίπτωση να βάλει νερό με σταυλάκι και ο επόμενος να ακολουθήσει. Σας δίνω ένα παράδειγμα που είναι καθαρά κυπριακό. Όταν έγινε η οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ της Κύπρου και της Αιγύπτου, ήταν λίγο πριν τις εκλογές, έγινε με τον Γλάφκο Κλειρίδη, και είναι οι Αιγύπτιοι που ζήτησαν από τον Τάσο Παπαδόπουλο να δεσμευτεί σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές, αν θα κυρώσει τη συμφωνία που πέτυχε ο προηγούμενος πρόεδρος. Και είναι αυτό που έγινε, αυτός είπε αμέσως ναι, και όντως έγινε μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή 1η Μαΐου του 2004, ενώ η συμφωνία είχε γίνει το 2003. Mm. Λέω απλώς ότι είναι ένας τρόπος να παραδώσει τη σκητάλη σίγουρα στην Κάμερα Χάρις, αν είναι αυτή, και να βάλει στο ίδιο πλαίσιο και τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί δεν έχει κανένα όφελος ο Ντόναλντ Τραμπ να το αλλάξει αν είναι αυτός ο πρόεδρος, γιατί ξέρει πολύ καλά τι γίνεται και με τα ενεργειακά, ξέρει τι γίνεται σε επίπεδο στρατηγικό στην περιοχή, ήταν και ο ίδιος πρόεδρος, άρα δεν τα ξέχασε όλα σε μια τετραετία, και ξέρει ότι μπορεί να ποντάρει πάνω στην Κύπρο, ενώ ξέρει ότι δεν μπορεί να ποντάρει πάνω στην Τουρκία. Και επιμένω πάνω σε αυτό, γιατί μερικές φορές τον παρουσιάζουμε σαν φίλο του Ερντογκάν. Αυτό δεν στέκει. Έχουν ακόμα και δικαστικές διαμάχες μεταξύ τους. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε το εξής. Η Αμερική δεν παρέδωσε κανέναν που ήταν εναντίον του Ερντογκάν, παρόλο που υποτίθεται θα ήταν φιλικό το πλαίσιο. Πέθανε ο άνθρωπος χωρίς να υπάρξει καμία αλλαγή. Mm-hmm. Αλλά τι λέω με αυτό,
εμείς στη στρατηγική κοιτάζουμε πάντοτε τις πράξεις, πολύ λιγότερο τα λόγια. Εδώ οι πράξεις είναι συγκεκριμένες. Το πάγωμα της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 λόγω των S-400 είναι κάτι αληθινό. Η άρση του εμπάργου, του στρατιωτικού εμπάργου για την Κύπρο είναι κάτι που έγινε και μάλιστα μπήκε σε ένα πλαίσιο εντελώς διαφορετικό η Κύπρος και σε αυτά τα θέματα που ήταν κάτι εντελώς αδιανόητο. Φανταστείτε ότι το εμπάργο ήταν από το 87 και τελικά είναι μόνο με την αλλαγή φάσης του 2022 που είδαμε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Και αυτό ενόχλησε την Τουρκία, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Ήταν μια απόφαση που ήταν ομόφωνη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να σκεφτείτε σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας να ήταν η Τουρκία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη και αν θα μπορούσαμε να έχουμε μια ομοφωνία πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα ευτυχώς δεν το είχαμε να το αναλύσουμε. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι επί του πρακτέου οι Αμερικανοί έχουν έρθει πολύ πιο κοντά στην Κύπρο, είναι πολύ πιο κοντά και στην Ελλάδα και έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ από την Τουρκία. Αν κρατάνε λίγο μερικές αποστάσεις, είναι απλώς ότι δεν θέλουν να την πετάξουν εντελώς προς την Ρωσία, προς το Ιράν, προς την Κίνα και είναι κατανοητό από όλους, αλλά δεν υπάρχει μια εκτίμηση. Και το επαναλαμβάνω αυτό επειδή έχουμε αναλύσει και τα αρχεία του Λευκού Οίκου. Έχω δει πολλούς πρόεδρους Αμερικανούς να εκφράζονται μεταξύ τους στο Λευκό Οίκο με το δικό τους το επιτελείο και με τον Kissinger. Τους έχω δει να λένε οι φίλοι μας οι Έλληνες. Δεν έχουν πει ποτέ μέσα στο αρχαιακό υλικό οι φίλοι μας οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Είναι κάθε φορά διαχειρίζονται με έναν τρόπο διαφορετικό. Γιατί αν θυμάστε καλά, αν η Ελλάδα και η Τουρκία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ, ήταν επειδή ήταν ανάχωμα σε σχέση με την Σοβιετική Ένωση. Δεν είχε καμία σχέση με κάποιο ειδικό παρεδώσε. Λοιπόν, κύριε Λιγερέ, πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα ήθελα να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της επίσκεψης του Γερμανού Προέδρου στη χώρα μας, αλλά και του ζητήματος του κατοχικού δανείου και των γερμανικών αποζημιώσεων, το οποίο ετέθηκε από τον Πρωθυπουργό και από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και λάβαμε την απάντηση στα γερμανικά. Nein. Τον επιστρέψαμε σύντομα. Με σκοπό να ακούσουμε την απάντηση στο ερώτημα που θέσαμε λίγο προηγουμένως στον κύριο Νίκο Λιγερό, με τον οποίο συνομιλούμε το τελευταίο μισάωρο, αφού αναλύσαμε πρώτα την σημασία της και το περιεχόμενο της συνάντησης Χριστοδουλίδη-Biden, περάσαμε τώρα στον απολογισμό της επίσκεψης του Γερμανού Προέδρου εδώ στην Ελλάδα τις τελευταίες τρεις ημέρες. Για να σας ακούσουμε λοιπόν, κύριε Λιγερέ, ποια είναι η συλλογιστική σας πάνω σε αυτό. Εντάξει, μπορεί να σας καπνιάσω γιατί έχουμε ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Άρα οι αποζημιώσεις και το δάνειο είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά ας πούμε ότι είμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω εγώ είναι ότι για να δεχτούμε ένα nein, όπως είπατε στα γερμανικά, θα έπρεπε να υπάρχει και μια ερώτηση. Εγώ αυτό που ξέρω με τα δεδομένα που διαθέτω ακόμα και τώρα είναι ότι δεν έχει γίνει καμία επαφή με τη Γερμανία επίσημα για αυτά τα θέματα και όλα έχουν μείνει στο επίπεδο της Βουλής της Ελλάδας. Δηλαδή έχει γίνει τεκμηρίωση, ναι. Έχουμε πάει σε όλα τα χωριά που έχουν καεί και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα έχουν γίνει, δηλαδή τα τεκμήρια τα έχουμε, απλώς έχουν μείνει στο επίπεδο της Βουλής. Η Βουλή και με αυτήν την κυβέρνηση και με την προηγούμενη και με την προπροηγούμενη και με όσες θέλετε, ποτέ δεν έκανε ένα διάβημα επίσημο στην γερμανική κυβέρνηση για να πει ποιο είναι το θέμα. Κάθε φορά εγώ αυτό που ακούω είναι ότι το συζητάμε, όπως έγινε και τώρα, αν θέλετε, σε ένα πλαίσιο εθιμοτυπικό και μάλιστα θεωρώ ότι δεν είναι εκεί που πετυχαίνουμε πράγματα. Τι εννοώ με αυτό? Όταν κάνουμε εμείς διαπραγματεύσεις, σίγουρα όταν πίνουμε καφέ κάνουμε τα πιο ουσιαστικά και μετά είναι μόνο η υπογραφή. Για τα
διπλωματικά και τα πολιτικά, δεν είναι την ώρα που έχεις μια εθιμοτυπική επίσκεψη που μπορείς να μιλήσεις για αυτά τα θέματα εκβαθέως, γιατί πολύ απλά δεν έχεις όλους τους, όχι αρμόδιους, αλλά τους ειδικούς. Και εδώ μπορεί, ας πούμε, η πρόεδρος, και πολύ καλά έκανε που έκανε την αναφορά, δεν έχω να κάνω κάποια κριτική, απλώς δεν μπορεί να πετύχει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, πρώτον, γιατί μιλάμε για ποιον. Μιλάμε για τον πρόεδρο της Γερμανίας. Είμαστε εντάξει. Και από την πλευρά μας μιλάμε πάλι για την πρόεδρο της Ελλάδος. Ξέρουμε και οι δύο μας τι αξία έχουν οι πρόεδροι σε σχέση με το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Από τη μία πλευρά πρέπει να έχουμε στην πραγματικότητα τον πρωθυπουργό, ο οποίος και επίσης έκανε και εκείνος η δική του νήξη. Ναι, αλλά θα ήταν καλό να την κάνει με τον καγκελάριο. Ναι, λέτε σε επίπεδο ομοτήμων. Ναι, ναι. Εντάξει. Άρα χαίρομαι που γίνονται αυτές οι αναφορές. Χαίρομαι που η Γερμανία παραδέχεται ότι έχει διαπράξει αυτές τις βαρβαρότητες στην εποχή την ναζιστική. Άρα θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω κάτι που μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό στους ακροατές. Η Γερμανία, όσο αφορά τις αποζημιώσεις, να ξέρετε ότι τις αποζημιώσεις που τις επέβαλαν οι δυνάμεις για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τελείωσε να τις πληρώνει το 2010. Άρα να μην μου λένε εμένα ότι έχουν ασχοληθεί σοβαρά μερικοί, γιατί εγώ αυτό που λέω είναι το εξής. Όταν ξέρεις ότι τα πράγματα έγιναν το 14 με 18 και ακόμα αποζημιώνεις πράγματα έως το 2010, πρέπει να φανταστείτε επίσης ότι είχαν ήδη χρέη, είχαν ήδη χρέη πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έρχεται το ναζιστικό καθεστώς, έχουμε ζήσει και εμείς κάτι το ανάλογο, και λέμε εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα. Ναι. Ωραία, όντως δεν πλήρωσαν τίποτα όσο ήταν εδώ, και αμέσως μετά πλήρωσε η Γερμανία αυτό που χρωστούσε και με τόκο, γιατί δεν πλήρωνε τόσα χρόνια. Άρα το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο μηδενικό για το ναζιστικό καθεστώς, ήταν μάλιστα και αρνητικό για τη Γερμανία, γιατί τελικά πλήρωσε περισσότερα χρήματα από ό,τι έπρεπε αν είχαν συνεχίσει την πορεία τους κανονικά. Λέω λοιπόν ότι ό,τι γίνεται τώρα με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί εγώ κοιτάζω και τι κάνει η Γερμανία και με την Ναμίμπια, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκεί ήταν, τώρα μπορεί να σας ξάπνιασε, γιατί οι ακροατές δεν ξέρουν ότι εγώ σας βλέπω, γιατί έχω μια ειδική σύνδεση σήμερα, αλλά κατάλαβα ότι σας ξάπνιασα, παρόλο που δεν φάνηκε στη φωνή σας. Άρα είναι Νάμα και Χερέρος που σκότωσε, γενοκτόνησε η Γερμανία μεταξύ του 1904 και του 1908. Αυτή είναι η πρώτη γενοκτονία του 20ου αιώνα, και δεν είναι βέβαια η γενοκτονία κατά των Αρμενίων που έγινε μόνο το 1915. Αυτοί οι Γερμανοί λοιπόν που έκαναν αυτή τη γενοκτονία, ακόμα και τώρα η Γερμανία πληρώνει αποζημιώσεις στην Ναμίμπια. Και θα σας πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά τουλάχιστον θα το έχετε σαν επιχείρημα. Mm-hmm. Υπάρχουν νεκροί στην Ναμίμπια οι οποίοι βρίσκονται σε, ακόμα και τώρα, σε ιδιοκτησίες γερμανικές. Και ακόμα και όταν κάνουν την επέτειο για την γενοκτονία στην Ναμίμπια, είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν άδεια για να μπουν στις ιδιοκτησίες τις γερμανικές. Άμα ψάξετε, δεδομένα, δεν σας δίνω μόνο εγώ, άμα ψάξετε δεδομένα θα καταλάβετε ότι τα περισσότερα λεφτά που δίνει η Γερμανία για όλη την Αφρική, τα περισσότερα είναι στην Ναμίμπια, γιατί θεωρούσαν ότι εκεί πέρα θα μπορέσουν να έχουν μία αποικία. Και αν με ρωτάτε γιατί έκαναν αυτή τη γενοκτονία εκεί, είναι επειδή κατάλαβαν με την κατοχή που είχαν κάνει εναντίον των Γάλλων από το 1870 και μετά, ότι ακόμα μετά από 30 χρόνια δεν μπόρεσαν να γερμανοποιήσουν τους Γάλλους της Αλσατίας. Άρα, όταν πήγαν στην Ναμίμπια και άρχισαν τα πρώτα προβλήματα, θεώρησαν ότι η γενοκτονία ήταν η μόνη λύση. Οι ίδιοι άνθρωποι μετά ήρθαν εντός εισαγωγικών να βοηθήσουν τους Τούρκους για να διαπράξουν την γενοκτονία των Αρμενίων. Το λέω αυτό γιατί, αν θυμάστε καλά, ακόμα και ο Χίτλερ, για να μιλήσει για την γενοκτονία των Εβραίων, έλεγε ποιος θυμάται την γενοκτονία των Αρμενίων,
δεν έκανε ποτέ καμία αναφορά στην γειτονία των Νάμας και Ρένος, γιατί πολύ απλά ήταν μια εντός εισαγωγικών πετυχημένη γειτονία, γιατί μέχρι το 1986 δεν λέγαμε τίποτα για αυτή την γειτονία. Άρα μετά άρχισε η όλη διαδικασία. Λέω λοιπόν για τα δικά μας τα δεδομένα, αν σκεφτείτε τώρα ότι η Γερμανία, εκεί που είναι θύματα, που έχουν ταφεί, που είναι το πιο επίσημο της Ναμίμπιας, δεν έχουν ακόμα παραχωρήσει τις ιδιοκτησίες τους, μη σας ξαφνιάζει ότι παίρνει καιρός, ενώ βέβαια η Ναμίμπια έκανε αιτήματα επίσημα και γι' αυτό άλλαξε και η πορεία και γι' αυτό αναγκάστηκε η Γερμανία να φέρει λεφτά και να κάνει αποζημιώσεις στη Ναμίμπια. Επιμένω πάνω σε αυτό το σημείο. Εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει πέρα του επίπεδου της Βουλής. Δεν υπήρξε ποτέ καμία προσέγγιση πολιτική. Και αυτό το 2019, έτσι, να το πούμε. Δηλαδή, εντελώς προσφάτως. Ναι. Ναι. Άρα λέω απλώς ότι άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι επειδή έχουμε συζητήσει σε θυμοτυπικό επίπεδο που θα αλλάξει κάποια πραγματικότητα. Κανονικά θα πρέπει να έχουμε μια ειδική επιτροπή για να κάνει μια εισήγηση και αυτή να μιλάει κατευθείαν με τη Γερμανία, που να έχει και αυτή μια ειδική επιτροπή, γιατί ξέρουμε, είναι όπως με τα δικαστήρια, άλλο η συζήτηση επί της ουσίας και άλλο η συζήτηση επί της θεραπείας. Σωστά. Κύριε Λιγερέ, να καταλάβω λίγο κάτι. Η Ελλάδα γιατί δεν το κάνει αυτό? Δεν το κάνει γιατί φοβάται ότι θα χάσει αν πάει στα δικαστήρια, επειδή έπρεπε να προηγηθούν κάποια βήματα τα οποία δεν τα έκανε, ή το κάνει από φόβο επειδή η Γερμανία είναι μια δυνατή χώρα και δεν θέλουμε να την ερεθίσουμε, να το πω έτσι, και θέλουμε να έχουμε φιλικές σχέσεις μαζί της στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής γυτνίασης? Πήγατε πιο σωστά προς το τέλος. Στην πραγματικότητα δεν είναι καμία από αυτές τις επιλογές. Στην πραγματικότητα είναι μια μορφή παρεδώσε. Ναι. Θα σας πω μόνο μια λέξη και μπορεί να σας βοηθήσει. Siemens. Ναι, μάλιστα. Τόσο. Άρα δεν είναι μόνο αυτό που υποθέσατε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι όταν υπάρχουν παρεδώσεις σε ένα υψηλό επίπεδο και έχουν μια οικονομική κατάληξη, είναι μερικοί που σου λένε ας κάνουμε κάτι το συμμαχικό, να πετύχουμε κάτι, και βλέπουμε τα άλλα, δεν βιαζόμαστε. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι ότι το μέγεθος του χρέους είναι τεράστιο, και αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, εφόσον ήταν από το 2014-2018 και τέλειωσε το 2010, κανένας δεν είπε από τα χρέη που είχε η Γερμανία τόσες δεκαετίες, δεν πειράζει να μην μας τα πληρώσετε. Και την ώρα που είχε χρέη η Γερμανία, μην ξεχνάτε ότι είχαμε το σχέδιο Τρούμαν. Η Γερμανία βοηθήθηκε πάρα πολύ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί φοβόμασταν εκείνη την περίοδο ότι μπορεί να πέσει από την άλλη πλευρά και να μην είναι πια μόνο η Δυτική και η Ανατολική Γερμανία, αλλά να πάνε να γίνουν όλα ανατολικά. Ανατολικά, ναι. Και ας το πούμε σοβιετικά. Ναι, ναι. Το... Άρα η ιδέα είναι, ακόμα και την ώρα που βοηθήσαμε τη Γερμανία, υπενθυμίζω ότι η Γερμανία μπαίνει στο ΝΑΤΟ το 1955. Είναι κάτι σχετικά σύντομο, αλλά είναι πιο αργά από την Ελλάδα που μπαίνει το 52 με την Τουρκία. Δεν ήταν βέβαια στα ιδρυτικά μέλη, και βέβαια μπαίνει μόνο το δυτικό κομμάτι, γιατί εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να μπει βέβαια η Ανατολική Γερμανία, εφόσον ο τείχος έπεσε το 1989. Είναι μόνο από το 90 και μετά που έγινε αυτή η επανένωση. Άρα λέω, στη Γερμανία ποτέ κανένας δεν της είπε δεν είναι ανάγκη να μας πληρώσει για αυτά που χρωστάς, γιατί έχουμε κοινά συμφέροντα, έχουμε στρατηγικά συμφέροντα, έχουμε ιδεολογικά συμφέροντα. Όχι, αυτό παρέμεινε. Λέω ότι είναι το ίδιο και για την Ελλάδα, και αυτό που λέω θα είναι σίγουρα αυτό που θα ζητήσουμε και μετά το Κυπριακό στην Τουρκία, γιατί δεν θα είναι αθώα επειδή τέλειωσε το θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτά δεν διαγράφονται, τα εγκλήματα. Και είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί είμαστε και σε ένα πλαίσιο γενοκτονίας, εντάξει, βέβαια, να μην βέβαια.
Άρα ακόμα και για το Λέμκι, όταν επινοήθηκε, δεν επινοήθηκε για να πει θα ασχολούμαστε μόνο με αυτά που έχουν γίνει πρόσφατα, εφόσον έχει καταφέρει αυτή η έννοια που έχει καθιερωθεί από το 1948 να λειτουργεί ακόμα και αναδρομικά. Πολλοί αναλυτές δεν έχουν καταλάβει το μέγεθος της συμβολής του Λέμκι, γιατί φανταστείτε να λειτουργούσε μόνο μετά το 1948. Τι θα λέγαμε εμείς για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, των Ασσυρίων, των Αρμενίων κτλ. Άρα η ιδέα ποια είναι, από τη στιγμή που είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται τίποτα. Μπορεί να μην βιαζόμαστε, αλλά πρέπει να το κάνουμε στρατηγικά και να μην θεωρούμε ότι έχοντας άλλα παρεδώσει μας επιτρέπει να το ξεχάσουμε. Οι ψυχές δεν ξεχνούν, τα θύματα που έχουμε δεν ξεχνούν και δεν είναι το εθιμοτυπικό που βοηθάει. Είναι οι ειδικοί, οι ιστορικοί, οι στρατηγιστές που μπορούν να πούν με ακρίβεια τι έχει γίνει και μετά βέβαια μπαίνουν και οι οικονομολόγοι, γιατί όλα αυτά... Και οι δικηγόροι, γιατί όχι. Στην περίπτωση του διστόμου το είδαμε αυτό να συμβαίνει, κύριε Λίγερε. Και βέβαια. Οι δικηγόροι, δεν τους είπα, γιατί είναι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει εξ αρχής. Όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να παίξουν χωρίς το νομικό. Βέβαια, όταν σου λέει σε νομικό πλαίσιο για μας θεωρείται λήξαν αυτό, σημαίνει κάτι τρομακτικά δύσκολο να το ανακτήσει κανείς. Άρα... Ναι, αλλά ξέρουμε ποιο είναι το πλαίσιο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την δίκη της Νιρεμβέργης. Άρα τα εγκλήματα τα είχαμε. Δεν ήταν χαρακτηρισμένα ως γενοκτονία, γιατί δεν υπήρχε αυτή η ορολογία τότε, αλλά ήταν ήδη εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πάνω σε αυτό μπορούμε να χτίσουμε μία βάση η οποία να είναι αποτελεσματική, αλλά αυτό πρέπει να γίνει όχι σε ένα εθιμοτυπικό πλαίσιο, πρέπει να γίνει με μία μεγάλη σοβαρότητα και πάντοτε τιμώντας τους νεκρούς μας, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα των αποζημιώσεων για το υλικό. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και τώρα όταν πηγαίνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπάρχει αποζημίωση, δηλαδή στο πλαίσιο της θεραπείας και για την ψυχική οδύνη. Δεν είναι μόνο, βλέπετε, δεν είναι καθόλου μεταφυσικό εδώ, υπάρχει μια, πώς να το πω, μια νομική έννοια πάνω σε αυτό, ότι δεν είναι μόνο ότι με πείραξες, ότι με έκλεψες ή σκότωσες κάποιον δικό μου, με έχεις επηρεάσει και ψυχικά και εδώ πρέπει να υποστείς ένα κόστος. Αυτό είναι ενσωματωμένο όχι μόνο στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί μην ξεχνάτε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης και γι' αυτό μπορούμε και βέβαια να μιλήσουμε σε αυτό το πλαίσιο και με τη Γερμανία, αλλά ακόμα και με την Τουρκία, παρόλο που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν λέει ο Γερμανός Πρόεδρος, κύριε Λιγερέ, ότι νομικά το θέμα θεωρείται λήξαν από εμάς, τι εννοεί? Ξέρετε, ο θήτης μπορεί να πει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι αν το θύμα θεωρεί ότι έχει λήξει. Γιατί να σας πω. Θέλω να πω ποιο είναι το επιχείρημά τους. Το επιχείρημά τους είναι αυτό το γνωστό που ξέρουμε όλοι, ότι έπρεπε να καταθέσουμε αυτό το αίτημα με το που έγινε η συνένωση της Ανατολικής με τη Δυτική Γερμανία και επειδή δεν το κάναμε τότε, πάβει να ισχύει αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Τότε... Το θέμα είναι πάρα πολύ πιο απλό. Αν θέλετε, για να κλείσουμε την υπόθεση, θα ήταν εμείς να θεωρούμε ότι έχει κλείσει. Είναι το θύμα που κλείνει την υπόθεση, δεν είναι ο θήτης. Okay. Και βέβαια και η Τουρκία όταν κάνει την εισβολή θεωρεί ότι έχει λήξει το θέμα και ότι τα κατεχόμενα είναι ένα άλλο κράτος. Αλλά αυτό το θεωρεί ο θήτης, όχι εμείς. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι, αν εμείς συμφωνήσουμε ότι έχει λήξει, σίγουρα έχει λήξει και σε διεθνές επίπεδο. Από τη στιγμή που το θύμα θεωρεί ότι καταπατούνται τα δικαιώματά του, μπορεί να το συνεχίσει, γιατί δεν διαγράφεται, δεν παραγράφεται. Στην πραγματικότητα η αναφορά του είναι, εσείς κάνατε κάποιο αίτημα εναντίον μας? Όχι. Όχι. Καταλάβετε, θέλω να πω, να το πω λίγο πιο απλά για να είναι κατανοητό σε όλους. Εγώ άμα σας κλέψω το ρολόι και εσείς δεν πάτε στην αστυνομία να πείτε ότι σας έχω κλέψει το ρολόι δεν είναι κλεμμένο. Σωστά. Εντάξει, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι σαν το ιδιωτικό δίκαιο που εκεί πέρα θα είχαμε δικαίωμα να κάνουμε κάτι. Στην πραγματικότητα, στο διεθνές δίκαιο πρέπει ο θήτης να αποδεχτεί ότι έχει διαπράξει έγκλημα. Εδώ όμως εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί η Γερμανία το αποδέχεται. Εκεί που κάνουμε ένα λάθος,
Διότι επειδή η Γερμανία λέει συγγνώμη, θεωρούμε ότι έχει κλείσει το θέμα. Δεν έχει κλείσει έτσι. Έχει κλείσει μόνο αν το θέλουμε, αλλά δεν γίνεται με τη συγγνώμη. Και το λέω συνεχώς και στην Κύπρο, όταν λένε, ας πούμε, εμείς ο στόχος μας είναι να μας πει η Τουρκία ότι έκανε λάθος που έκανε εισβολή. Και λέω καλά, άμα πει ότι έκανε λάθος, μετά δεν θα ζητήσετε τίποτα. Όταν θα πει ότι έκανα λάθος που γενοκτόνησα τους Έλληνες του Πόντου, θα πούμε απλώς συγγνώμη και φτάνει. Το θέμα, ξέρετε κάτι, έχουμε και εμείς ραγιάδες που λένε, άμα πούν συγγνώμη, εμείς είμαστε εντάξει. Mm. Και έχουμε και τους ραγιάδες και με τους Γερμανούς, θεωρώντας ότι από τη στιγμή που δέχτηκαν ότι έχουν διαπράξει αυτά τα εγκλήματα, έχει κλείσει η υπόθεση. Αλλά εμείς σκεφτόμαστε τις ψυχές των νεκρών, τις ψυχές των επιζώντων, τις οικογένειες που έχουν υποστεί αυτό το κόστος και που άλλαξε εντελώς η ζωή τους, η πορεία τους και τα πάντα. Και δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Αλλιώς, για μένα, κάνουμε την ανάλογη αδικία που κάναμε με τον Μεσολόγγι. Ενώ ξέρουμε τι είχε γίνει στο Μεσολόγγι, η στάση μας απέναντι στους Μεσολογγίτες και στους Μεσολογγίτες δεν ήταν πολύ καθαρή. Τα ξέρετε, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα. Ναι. Αλλά λέω απλώς ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αρχιακό υλικό υπάρχει. Και δεν το λέω με την έννοια τα χρήματα υπάρχουν. Έχουμε όλα τα δεδομένα, απλώς πρέπει να περάσουμε στο επόμενο στάδιο και αν θέλει πραγματικά ο Πρωθυπουργός να βοηθήσει πρακτικά και όχι μόνο εθιμοτυπικά, γιατί δεν μπορεί να βοηθήσει πραγματικά η Πρόεδρος λόγω του συστήματος, όχι ότι δεν θα το ήθελε, θα πρέπει να βάλει μια επιτροπή που να αρχίσει αληθινές συνομιλίες με την Γερμανία μετά από ένα αίτημα και να μπουν σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης πάνω στο θέμα της τεκμηρίωσης, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε χειροπιαστά έγινε αυτό. Αυτό δεν θα κοστίσει στην Ελλάδα και στη σχέση της με τη Γερμανία άπαξ αρχίσει, κύριε Λιγερέ? Όταν είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ των φίλων, πάντοτε είναι όφελος. Μακάρι να το δουν έτσι. Είναι υποχρεωμένοι. Κοιτάξτε, αυτοί που δεν είπαν τίποτα το κοίταξαν μόνο σε τοπικό επίπεδο. Για να το θέσω αλλιώς, επειδή ξέρετε πώς δημιουργήθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοιες συζητήσεις υπήρξαν και μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας. Χάρη σε αυτές τις συζητήσεις δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Συμφωνία της Ρώμης του 1957 δεν θα υπήρχε αν δεν τα είχαν βρει η Γαλλία και η Γερμανία πάνω σε αυτά τα θέματα. Γιατί μην ξεχνάμε, π.χ. ότι η Αλσατία και η Μοζέλ ήταν κατεχόμενα για τη Γαλλία από το 1970 τελικά μέχρι το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, γιατί πάλι ξαναέκαναν τα ίδια οι Γερμανοί, τις ξαναπήραν αυτές τις περιοχές. Λέω λοιπόν ότι κανένας δεν τις ξέχασε μετά από δεκαετίες. Τα πράγματα έγιναν πιο ομαλά και καταφέραμε τελικά να έχουμε αυτόν τον γαλλογερμανικό άξονα που είναι ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά τότε, φανταστείτε ότι ήταν μόνο το Benelux τρεις χώρες και μπαίνει και η Ιταλία, ήταν μόνο έξι. Άρα ήταν πολύ σημαντικό να τα βρουν. Αν εμείς που παίζουμε και αυτόν τον ρόλο και ευρωπαϊκά και νατοϊκά με την Γερμανία, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε πίσω, εφόσον είναι το δίκαιό μας και όλο αυτό είναι συμβατό και με το διεθνές δίκαιο και με το θέμα της γενοκτονίας που επινόησε ο Ραφαήλ Λέμκιν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιγερέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα για αυτή την εξαιρετική ανάλυση. Είμαστε ένα λεπτό πριν από το δελτίο ειδήσεων. Να ευχηθώ καλή έκβαση σε όλα αυτά που αφορούν την χώρα μας και φυσικά εμείς θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Επίσης και σε εσάς, κύριε Λιγερέ.